Καλησπέρα σας κυρίες και εκείνη το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές των ακινήτων όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να αναμένεται σύντομα ανάκαμψη. Ωστόσο, μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια αγορά πολλών ταχυτήτων με κερδισμένους και χαμένους. Για περισσότερα μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματα έτσι είναι. Βλέπουμε ότι η πτώση των τιμών των διαμερισμάτων και των κατοικιών σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται και αυτό το τρίμηνο. Παρ' όλα αυτά, μια προσεκτική παρατήρηση των στοιχείων που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και οι διάφορες εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς δείχνουν ότι η αγορά έχει πάρα πολλές ταχύτητες, κινείται σε πολλές ταχύτητες. Μεγάλοι χαμένοι αναδεικνύονται σίγουρα τα πολύ ακριβά σπίτια στις ακριβές περιοχές που είχαν ξεκινήσει από πάρα πολύ ψηλά, σε κάποιους δυσφαιόρητα ύψη και για κάποιους εκτός πραγματικότητας. Και από τα επίπεδα προ-κρίσης έχουν χάσει ακόμα και το 60% και το 70% της αξίας την οποία είχαν το 2008 ή το 2009. Και εκεί η υποχώρηση συνεχίζεται κυρίως λόγω του ένφια, ο οποίος είναι βασικό αποτρεπτικό μέσο για την αγορά κάποιου τέτοιου σπιτιού. Από την άλλη έχουμε τα πάρα πολύ παλιά διαμερίσματα, κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, που έχουν φτάσει σε εξευτελιστικές τιμές, με πράξεις να γίνουν ακόμα και, με 350 ευρώ το τετραγωνικό, το οποίο σημαίνει ότι με μερικές χιλιάδες ευρώ κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει κάποια παλιά σπίτια σε πολύ υποβαθμισμένες περιοχές, πάντα μιλάμε. Από την άλλη, έχουμε μια τάση ανάκαμψης σε σπίτια τα οποία βρίσκονται κοντά στο μετρό. Με τις διαφορές να φτάνουν το 10 με 15% σε σχέση με κάποια αντίστοιχα σπίτια, αντίστοιχης παλαιότητας και αντίστοιχης ποιότητας, τα οποία μπορεί να είναι 1,5-2 χιλιόμετρα πιο μακριά στην ίδια περιοχή πάντα. Και σίγουρα υπάρχει και το φαινόμενο Airbnb, το φαινόμενο δηλαδή των μισθώσεων των κατοικιών σε τουρίστες, που έχει αλλάξει ολόκληρες περιοχές του κέντρου, όπως παραδείγματος χάρη το Κουκάκι, όπου πολύ δύσκολα θα μπορέσει να βρει κάποιος ένα ενίκιο το οποίο να είναι λογικό σε λογικά πλαίσια για την εποχή αυτή τη στιγμή στο Κουκάκι ή στα Χανιά της Κρήτης. Πάλι υπάρχει αυτό το θέμα. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση ανάκαμψης. Ενδιαφέρον παρουσιάζονται. Υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση και υπάρχουν και άτομα τα οποία μπορεί να αγοράσουν σε πολύ φθηνές τιμές κάποια διαμερίσματα, να τα ανακαινήσουν και να τα αξιοποιήσουν μέσω αυτών των πλατφόρμων ενοικίασης. Τα εξοχικά έχουν τη δικιά τους ιστορία, έχουν σημειώσει τη μικρότερη πτώση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ακίνητα στα αστικά κέντρα και παρατηρείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο το φάσμα των εξοχικών κατοικιών. Δηλαδή μιλάμε από πολυτελείς βίλες σε Μύκονο και Σαντορίνη που μέχρι πιο απλά σπίτια. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρατηρείται σύμφωνα με παράγοντες αγοράς ενδιαφέρον από τους βόρειους γειτόνους μας, από Βούλγαρους και από Ρουμανία για σπίτια στη Χαλκιδική πολύ φθηνά. Μιλάμε για 50.000 ευρώ, κάποια μικρά παραφαλά σε διαμερίσματα, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει ο οικός στη Χαλκιδική και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς η ανάκαμψη φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά λόγω των φόρων και λόγω των πληστηριασμών, όπου μάλλον θα ρίξουν κι άλλο τις τιμές.